γίνεται και τι δεν γίνεται. ο κύριος οικονομίτης μας είπε ότι οι οικονομολόγοι μας λένε ποιο είναι το σκορ και ότι οι μάρκετες μας λένε πώς να κάνουμε το σκορ. Εγώ ήρθα να σας πω πώς να κάνετε το σκορ. Θα μιλήσουμε για τι γίνεται στον κόσμο με το Internet of Things, το Internet των πραγμάτων. Και μια μεγάλη έκπληξη, η οποία είναι τόσο σημαντική που ό,τι και να κάνετε, business, επιχείρηση δική σας ή δουλειά δικιά σας, πρέπει να το ξέρετε, πρέπει να ασχοληθείτε και να βάλετε αυτό το στοιχείο μέσα στη δουλειά σας, την προσωπική ή την εμπορική, γιατί αυτό θα σας δώσει την ευκαιρία να μεγαλώσετε τη δουλειά σας πάρα πολύ γρήγορα και πολύ. Βλέπετε τη φωτογραφία μου, με ακούτε. Αλλά εγώ δεν σας βλέπω και δεν σας ακούω. Οπότε, το πρώτο που θα ήθελα να ζητήσω είναι να κλείσετε τα μάτια σας για μια στιγμή. Κλείσετε και φανταστείτε κάτι. Τι βλέπετε? Ανοίξτε τα. Είμαστε 500 εκατομμύρια χρόνια πριν. Τότε που έγινε το Cambrian Explosion, αυτό που λέει ο Νταρβίνος, όπου τότε υπήρχαν μόνο πρωτόγωνα είδη ζώων, αμοιβάδες, που δεν είχαν καμία αίσθηση. Και μετά έγινε το Cambrian Explosion, η έκρηξη του Cambrian, που ήταν η έκρηξη της ζωής. Εκεί άρχισαν να βγαίνουν πάρα πολλά καινούργια όντα και όντα που είχαν αισθήσεις. Ήταν ένα τρομακτικό γεγονός, το οποίο έγινε τρομακτικά γρήγορα σε σύγκριση με τα ορολόγια της Γης σήμερα και το οποίο οδήγησε σε ένα τεράστιο έβριος βιολογικής εξέλιξης. Ερώτησης. Ξέρετε κανένας ποιο ήταν το πρώτο είδος ζώου που είχε πραγματική αρχή ζωής, που είχε αισθήσεις? Γιατί πριν 500 εκατομμύρια χρόνια κανένα ζώο δεν είχε αισθήσεις, ήταν αμοιβάδες όλα. Ξέρει κανένας? Έχουμε κανένα. Έχω το μικρόφωνο, αν θέλει κάποιος απαντήσει. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο ζώο που ήταν η αρχή της ζωής με αισθητήρες. Και οι αισθητήρες είναι τα δύο προμαρκούτσια που βλέπετε να εξέχουν. Αυτό το ζώο λέγεται trilobite. Ήταν το πρώτο είδος στη Γη το οποίο είχε μάτια. Βέβαια, άλλες αισθήσεις αναπτύχθηκαν, τα μάτια, τα μάτια, τα αυτιά, για την ακοή, η όραση, η αφή κλπ. Αλλά γιατί αυτές οι αισθήσεις είναι σημαντικές? Πριν να υπήρξουν τα μάτια, άμα δεν μπορείς να δεις, το άλλο ζώο θα σε φάει. Εάν μπορείς να δεις, τότε θα είσαι από τα ζώα που μπορούν να φάνε. Τι προτιμάτε, να τρώτε ή να σας τρώνε? Εδώ λοιπόν παίζει το σημαντικό θέμα της ανάπτυξης, αυτής της τρομακτικής γρήγορας εξέλιξης, όπου οι αισθητήρες δημιουργούν τις συνθήκες για μια πάρα πολύ γρήγορη βιολογική εξέλιξη. Από το τράγμα λοιπόν είχαμε λοιπόν όλη την εξέλιξη από όλα αυτά τα ζώα που είχαν όλες τις αισθήσεις μέχρι τον άνθρωπο που είναι εδώ πέρα πάνω, στο μικρό ζώο πάνω εκεί. Και αυτό έγινε σε τρομακτικά γρήγορους ρυθμούς σε σύγκριση με τα προηγούμενα 5-6 χρόνια της Γης. Γιατί? Διότι αισθητήρες είναι η βασική βολίδα, αν θέλουμε, το βασικό ρίζα για την εξέλιξη. Ας δούμε πώς δουλεύει λοιπόν αυτή η εξέλιξη. Οι αισθητήρες επιταχύνουν τον αισθητικό κύκλο. Γιατί έχουμε τις αισθήσεις μας, τις οποίες τις παίρνουμε από το σώμα μας, από τα μάτια, από τα αυτιά, από την μύτη κλπ. Και αυτές οι αισθήσεις μπαίνουν στον εγκέφαλό μας και ουσιαστικά οδηγούν σε αναγνώριση, οδηγούν σε μάθηση, οδηγούν σε συμπέρασμα. Και όταν περάσει αυτό το κύκλο από τον εγκέφαλό μας, το συμπέρασμα μας δίνει τη δυνατότητα να δράσουμε. Διότι μόνο όταν έχουμε συμπέρασμα θα μπορέσουμε να δράσουμε. Αυτό λοιπόν είναι ο πολύ βασικό κύκλο του learning, τη μάθηση. Που ξεκινάει από recognition, αίσθηση, αναγνώριση, μάθηση,
συμπέρασμα και φυσικά δράση. Ας δούμε ποιες είναι οι τεχνολογίες που βοηθάνε στην αίσθηση. Πριν από 500 εκατομμύρια χρόνια, τα πρώτα μάτια ήταν η βασική τεχνολογία που μας έδωσε αυτό το explosion, την έκρηξη στο κάμπλε. Σήμερα, το μεγάλο explosion, το μεγαλύτερο growth στην αγορά της ηλεκτρονικής είναι οι αισθητήρες που βλέπουμε σε ένα μικρό τα τσιπάκια αυτά που κάνουν αίσθηση και αυτά θα δώσουν το explosion στο Internet of Things, το Internet των πραγμάτων. Για να δούμε πώς. Από την αριστερή μεριά έχουμε τα έξυπνα πράγματα. Έχουμε έξυπνες λάμπες, έξυπνα αυτοκίνητα, έξυπνα σπίτια, έξυπνα κινητά τηλέφωνα, έξυπνα ρολόγια. Και αυτά τα έξυπνα πράγματα έχουν αισθητήρες μέσα. Το τηλέφωνο που έχετε μπροστά σας και κουβαλάτε έχει αισθητήρες. Αυτά λοιπόν μέσα από το Ιντερνετ μιλάνε μέσα από κάποιο gateway και δεδομένα, όγκος δεδομένων πηγαίνει στο Network στο Cloud. Εντάξει. Και να δούμε τώρα πώς δουλεύει η αναλογία του ανθρώπου με το μάτι και με το σώμα και τον εγκέφαλο με το Internet of Things. Αυτό που συμβαίνει είναι τα sensors, οι αισθητήρες, μαζεύουν δεδομένα και τα στέλνουν πίσω σε ένα μεγάλο data center που είναι ουσιαστικά μια φάρμα από computers. Αυτή η φάρμα από computers με διάφορους αλγορίθμους και με τεχνητή νοημοσύνη, artificial intelligence, κάνει αναγνώριση, μάθηση, συμπέρασμα και στέλνει πίσω εντολές στα διάφορα πράγματα με το πώς να δράσουν. Και αυτό είναι το τόσο απλό μοντέλο του Internet of Things, το οποίο παίζει σε όλες τις καταστάσεις της ζωής μας, παίζει σε όλες τις επιχειρήσεις, παίζει σε όλα τα προσωπικά μας θέματα όταν κυκλοφορούμε με ένα κινητό τηλέφωνο, αλλά αυτό είναι και η βάση, ο πυλώνας, αν θέλετε, που ουσιαστικά μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα η εξέλιξη αυτής της υποδομής των πραγμάτων. Τόσο πιο πολλά πράγματα μπαίνουν στο Ιντερνετ, τόσο πιο εκτετική, τόσο πιο εκτετικό είναι στο μεγάλο. Όλα λοιπόν ξεκινάνε από τις αισθητήρες, όπως το TrialBot. Έχουμε αισθητήρες που κοιτάνε το Vision με τις κάμερες, έχουμε αισθητήρες που έχουν να κάνουν με την αφή όπως το τηλέφωνό μας και το fingerprint, έχουμε αισθητήρες που μπορούν να μετρήσουν την υγρασία, τη θερμοκρασία, το leakage, δηλαδή πόσο μας πέφτει το leakage άμα μας πέφτει στα γόνια, τι αν θέλετε, το flow από το νερό, ανεμόμετρα, όλων των ειδών, τις αισθητήρες, αυτή τη στιγμή η βιομηχανία των αισθητήρων είναι η πιο γρήγορη βιομηχανία που μεγαλώνει. Αυτές οι αισθητήρες λοιπόν μαζεύουν δεδομένα από όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα έξυπνα πράγματα και τα έξυπνα προϊόντα, τα πηγαίνουν σε ένα κέντρο δεδομένων και με βάση την ανάλυση, το κέντρο δεδομένων μαθαίνει. Όταν μαθαίνει και κάνει αυτό, το εφαρμόζει αυτό στι διάφορε επιχειρήσει σου, έχει κάτι πρακτικά ωφέλη. Τα οποία ωφέλη δεν χρειάζεται να προσπαθήσει για να σου έρθουν, σου έρχονται αυτόματα. Τα ωφέλη να κατεβάσει το κόστο καρκολογητικό, γιατί ουσιαστικά έχει data που δεν έχει προηγουμένω. Να ανεβάσει την αξία των προϊόντων σου, γιατί τώρα βλέπει πόσο χρησιμοποιούνται αυτά τα προϊόντα, να δημιουργήσει καινούργια και πιο έξυπνα προϊόντα και φυσικά όλα αυτά δίνει και την δυνατότητα να δημιουργήσει καινούργιες επιδύσεις, services όπως λέμε, για να μεγαλώσει την business σου, να μεγαλώσει το βελτιωτικές που έχεις στη δουλειά σου. Άρα λοιπόν υπάρχουν δύο βασικά πράγματα εδώ. Το ένα είναι η connectivity, πώς ένα προϊόν συνδέεται στην business και το άλλο είναι τα δεδομένα που έχουν μέσα και πώς αυτά συνεισφέρουν στην μάθηση, η οποία μάθηση δημιουργεί έναν αυτοματισμό, αν θέλετε, για να μεγαλώσουμε την επιχείρησή μας. Αυτό λοιπόν θα είναι η επόμενη έκρηξη που θα συμβεί και θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Άμα είσαστε μέσα στα πράγματα, θα φάτε. Άμα δεν είμαστε μέσα και δεν έχουμε συστήρες, θα μας φάνε. Τι είδε λοιπόν, θα αλλάξει το περιβάλλον πάρα πολύ γρήγορα. Ήδη αλλάζει τόσο γρήγορα που ίσως δεν το παίρνουμε χαμπάρι ότι αλλάζει. Θα έχουμε smart manufacturing, smart meetings, smart transportation, smart logistics, smart energy, smart home. Θα ήθελε κανένας να αναλύσω αυτό λίγο παραπάνω, αλλά είναι πολύ απλό τα γραμμένα. Για παράδειγμα, το smart manufacturing, γιατί έχετε ως μέσο.
κάνει manufacturing, τα εργοστάσια, θα βάλει μέσα sensors σε διάφορες στιγμές στο εργοστάσιο, θα βάλει τα sensors να μαζέψουν τα δεδομένα τα οποία θα μπουν σε ένα computer, το computer θα τα αναλύσει και θα βοηθήσει να βελτιώσει την αυτοματοποίηση, να βελτιώσει το προϊόν, να μεγαλώσει το πώς το εργοστάσιο χειρίζεται και πώς βγαίνει η παραγωγή και μεγαλώνει η παραγωγή, τέτοια πράγματα. Τα αυτοκίνητα σήμερα ήδη είναι πάρα πολύ σύντομα. Τα αυτοκίνητα έχουν πάρα πολλά chips, micro chips μέσα, θα τα πούμε. Αλλά θα γίνουν ακόμα πιο έξυπνα. Θα γίνουν πιο έξυπνα, θα μπορούν να τα βουλγάνε μόνα τους, θα μπορούν να αναγνωρίσουν ότι το φως της διασταύρωσης που είναι κόκκινο θα ανοίξει σε πράσινο πριν ακόμα το καταλάβετε και θα ξεκινάνε μόνα τους. Τα σπίτια θα έχουν έξυπνα ψυγεία, έξυπνα πλυντήρια και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα μπορούν να ξέρουν και να τα μαθαίνουν από τις συνήθειές σας και να μπορούν να κάνουν δουλειές τις οποίες δεν θα χρειάζεται να κουνήσουν τα φυλάκια. Για να δούμε ορισμένα άλλα. Smart cities. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα σήμερα. Όλα τα δημαρχεία προσπαθούν να μεγαλώσουν την επένδυσή τους σε IoT υποδομή και σε συστήματα τα οποία μαζεύουν δεδομένα για το traffic, για δηλαδή την κίνηση των αυτοκινήτων, το pollution, δηλαδή πόσο τα έχουν βγάλει τα διαπράγματα και ουσιαστικά μόνο όταν θα τα μετράς και μπορείς να κάνεις προγράμματα να μπορέσεις να τα μειώσεις αν θέλεις, αυτό θα μας δώσει καλύτερη τρόπο ζωής. Smart Inter, φανταστείτε ότι ψάχνετε στο Ιντερνετ να αγοράσετε κάτι. Και το βρίσκετε, αλλά δεν το αγοράζετε. Πάτε στο μόλο για να. Στο shopping mall για να δείτε τι γίνεται, και ξαφνικά έρχεται ένα μήνυμα στο τηλέφωνό σας και λέει: αυτό που έψαχνες, το έχω σε αυτό το μαγαζί, το μόλο, και θα σου δώσει και 30% έκπτωση, άμα το πάρεις τώρα. Για κοίτα ρε, το βρήκανε. Πού με βρήκανε το εγώ το ψάχνω αυτό. Και ξέρουν ότι είμαι εγώ τώρα στο μόλο. Και είμαι εδώ και θα μου δώσουν και 30% έκπτωση. Πάω κάθε φορτό να το πάρω. Έχει την αγρικά σου. Εδώ πέρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό πιστεύω για την περιοχή σα. Γιατί εδώ αυτό που συμβαίνει σήμερα στον κόσμο έχουμε πάρα πολύ. Έχουμε εκατομμύρια από μικρές devices, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε αγρικά σου, βάζοντας sensors μέσα στη γη, ή έχουμε drones τα οποία ουσιαστικά πάνε από πάνω τους αγρούς και τέτοια πράγματα. Smart healthcare, smart hospitality είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για την Ελλάδα μας και τον τουρισμό μας. Τα ξενοδοχεία τα οποία θα έχουν smart door locks, που θα έχουν control devices, connected devices, όλα αυτά για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την εμπειρία του επισκέπτη. Και φυσικά στην Ελλάδα μας έχουμε πάρα πολύ food services. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο πλευρές. Υπάρχει η πλευρά του production, γιατί έχουμε τον πληθυσμό μεγαλώνει, πώς θα ταΐσουμε αυτόν τον πληθυσμό, και υπάρχει η πλευρά του consumption, πώς θα τον ταΐσουμε με ένα quality και να δίνουμε αυτό ακριβώς που θέλει ο πελάτη. Ας πάμε να δούμε μια παράδειγμα. Αυτό το κουτί το μαύρο λέγεται Alexa, είναι της Amazon. Το βάζει στο σπίτι σου, καθίζει και το μιλάς και μαθαίνει. Και σε ακούει συνέχεια. Μπορείς να μην λέει τίποτα 24 ώρες 24 ώρες. Εντάξει. Και τι κάνει ο Alexa όταν σε ακούει. Σε ακούει και ουσιαστικά ακούει και κάνει αυτό που του ζητάς να κάνει. Εντάξει. Δηλαδή, παίξε μου το καλύτερο μου τραγούδι. Αμέσως. Πάρε τηλέ μου αυτό το προϊόν από τον Τάδε. Αμέσως. Πώς είναι το τράφικ σήμερα από Αλεξάνδρου που Θεσσαλονίκη, να σου πω πώς είναι. Μπορείς να κλείσεις τις λάμπες, να κατεβάσεις τους διακόπτες, βεβαίως, αυτόματα. Μπορείς να το κατεβάσεις να είναι σε αυτό, να μην είναι τελείως on, τελείως off, βεβαίως, το κάνω και αυτό. Και αυτό, συνδυασμένο με τα έξυπνα κομμάτια του μπέρκη, την έξυπνη μπρίζα, το έξυπνη λάμπα και όλα αυτά, ουσιαστικά δημιουργεί μια αυτοματοποίηση που μένεις μες στο σπίτι σου ή ακόμα το πλησιάζει το τηλεφωνό σου, μπορείς να πεις πώς ακριβώς πρέπει να κάνει την πραγματική σου. Εδώ είναι το πιο αγαπημένο. Τώρα θα άσω να βγαίνουν τα ψυγεία και από το label του bar, το label που έχει το γάλα ή οτιδήποτε,
ξέρουν αν μέσα στο ψυγείο ξέρει τι έχει μέσα. Και επειδή το ψυγείο ξέρει που το παίρνει στο γάλα, και επειδή μετράει και το ζύγι πιο εξαιρετικά ψυγεία, όταν το βάζει μέσα ξέρει και πόσο ήπιες. Άρα λοιπόν, όταν το γάλα κατεβάζει, το ψυγείο, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το σούπερ μάρκετ, μπορεί να αποφασίσει το ψυγείο να παραγγείλει γάλα, ώστε να μην τρέχει εσύ. Όπως με συμβαίνει με έναν γυναίκα που πάω 5 φορές το βράδυ στο μάκι, γιατί ξέχασα να πάρω ψωμί, ξέχασα να πάρω γάλα, ξέχασα να πάρω το ένα, ξέχασα να πάρω το άλλο. Οπότε τι θα γίνει, να πει, δεν θα τόσο και λιγάκι, τι γίνεται να πω. Άμα έχω ένα έξι ψωμί, ψυγείο, το ψυγείο θα πάρει και θα μου το στέλνει σπίτι. Μεγάλη δουλειά. Open σουσάμι, άνοιξε σουσάμι. Οι έξυπνες κλειδαριές σου δίνουν την δυνατότητα να τις ανοίξεις με το δικό σου το δακτυλικό αποτύπωμα. Σου δίνει τη δυνατότητα να τις ανοίξεις μακριά, επειδή ο φίλος σου έχει πει ταξιδέψει και είσαι στις διακοπές σου και θέλεις ο φίλος σου να πάει μέσα να ταΐσει τη γάτα σου. Μπορεί να το κάνεις αυτό μακριά από όπου και να είσαι. Εδώ λοιπόν είναι μια καινούργια παράτα από αυτά που λέμε τα φορητά. Εντάξει, τα οποία είναι από ρολόγια, από κάμερες, από κλειδαριές που φωνάζουν και σου στέλνουν SMS στο κινητό σου ότι άμα έχεις το κλειδί σου, εγώ εδώ είμαι και τέτοια πράγματα. Αρκετά σημαντικό είναι μια αυτή τη στιγμή, είναι μια αγορά η οποία ακόμα είναι αναπτυσσόμενη, ξεκίνησε με το Apple Watch, το ρολόι της Apple. Υπάρχουν βέβαια πολλά μικρότερα ρολογάκια τα οποία χρησιμοποιούνται για άσκηση και αυτό που λέμε fitness. Αλλά αυτό είναι μια αγορά που μεγαλώνει πάρα πολύ και ουσιαστικά πολλά πράγματα θα γίνονται αυτόματα. Και ουσιαστικά θα μετράνε πολλά πράγματα από το σώμα σου για να μπορέσουν να σε κάνουν έτσι και πιο υγιείς και να έχεις καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτά τα οποία τρέχουν σήμερα, όπως βλέπουμε, είναι το Fitbit, διάφορα κόμπα εδώ, είναι το Apple εδώ από κάτω. Εγώ χρησιμοποιώ ένα Fitbit το οποίο με έχει σώσει, διότι παλιά, ας πούμε, ήξερα περπατάω, δεν ήξερα πώς περπατάω. Τώρα ξέρω, ας πούμε, κάθε μέρα πώς έχω περπατήσει, ξέρω πώς έχω περπατήσει την εβδομάδα, πόσα κάρτες έχω κάψει, ξέρω ότι παράφαγα την εβδομάδα και δεν περπάτησα πολύ. Οπότε, άμα είχα προβλήματα και λοιπά, τέτοια πράγματα, εγώ φταίω. Και ουσιαστικά αυτές τις συσκευές αυτές σε βοηθάνε να πάρεις αυτό που λέμε το motivation. Αυτό που περιμένω, να είσαι on track. Αλλά ακόμα πιο πολύ το θέμα είναι πόσο ακριβή είναι τα πράγματα. Και δεν είναι πάρα πολύ ακριβή. Ακόμα θα γίνουν πιο ακριβή. Γιατί οι sensors και οι αισθητήρες θα γίνουν πιο ακριβή στο μέλλον. Αλλά υπάρχουν τρόποι να απλώσεις αυτούς τους αισθητήρες, όπως κάνεις εδώ πέρα με τα παπούτσια, και να μετράς τα βήματα, να μετράς την πίεση, να μετράς πόσα σκαλιά ανέβηκες κλπ. Και να είσαι πολύ καλύτερο, πολύ καλύτερη ακρίβεια. Εκεί που θα γίνει το μεγάλη επανάσταση και μεγάλη έκρηξη, αν θέλετε, θα είναι στο θέμα της υγείας. Εντάξει. Εγώ αυτή τη στιγμή το πάνω προϊόν που βλέπετε, επειδή είμαι και τεχνολόγος και μου αρέσει να παίζω με αυτά τα πράγματα, το έχω. Έχω ένα πιεσόμετρο το οποίο μετράει την πίεση, αλλά δεν είναι μόνο μετράει. Αυτό μπορεί να πάρει ένα πιεσόμετρο, να το πάρει να το κάνει κάθε μέρα. Είναι ότι κρατάει τα δεδομένα και δημιουργεί μια ιστορική βάση δεδομένων για να δει πώς πάω καλύτερα, πώς προχειρότερα με σύγκριση στον χρόνο. Το ίδιο και με το βάρος μου. Εντάξει. Ο γιατρός μου είπε: δεν θέλω να σπάω 55 κιλά. Εντάξει. Άμα πάω και φάω τώρα να μην προθέσει, είχαμε τα αρνιά και πάμε να πούμε, έβαλα 5 κιλά σε μια μέρα. Πώς θα το κάνω αυτό. Τώρα βλέπεις, τώρα έχω είμαι τώρα τις μέρες και τα βάζω στα μπρος να μου δείξουν πώς είμαι να κατεβαίνω. Βέβαια αυτό εκτελήθηκε παραπέρα με την πίεση στο αίμα, με το EKG, με το θέμα του οξυγόνου, πόσο οξυγόνο παίρνεις. Φανταστείτε ότι τα πράγματα για να τα κάνουμε στο παρελθόν έπρεπε να κλείσουμε ραντεβού, έπρεπε να πάμε στο γιατρό, έπρεπε να πάμε στο νοσοκομείο, έπρεπε να μένουμε 10-1 ώρα, έπρεπε να μας πάρουν το πρέσβη, το ένα τάλο. Μετά πρέπει να βλέπαμε τη νοσοκόμα να μιλάγαμε, να λέγαμε 5 βλακίες, δηλαδή, και μετά από το γιατρό για 10 λεπτά για να μας πει ότι έχουμε κάτι ή δεν έχουμε κάτι. Και τώρα όλα αυτά τα έξυπνα αντικείμενα μας βοηθάνε να τα μετρήσουν και όχι μόνο δημιουργούν βάσει δεδομένων, αλλά στέλνουν τις μετρήσεις στο γιατρό μας. Εδώ είναι ένα device που το έχω και αυτό το κάνω γιατί δεν έχω πρόβλημα στην καρδιά, αλλά και η μάνα μου και ο πατέρας μου καρδιά πέθανε. Εντάξει, το EKG, για να το κάνει σήμερα στην Αμερική, κοστίζει 3.000 δολάρια. Θα πάρω από τον γιατρό, θα κάνω το appointment, θα περιμένω τις μήνες για να πάω να κάνω ένα EKG με 3.000 δολάρια. Και έχω πάρει αυτό το πραγματάκι που βλέπετε με τα δύο δάχτυλα, το έχω κολλήσει πίσω από το τηλέφωνο μου
και παίρνω EKG κάθε πρωί. Το οποίο αυτό το EKG το στέλνω κατευθείαν πάλι στον γιατρό μου και ο γιατρός μου μπορεί 6 μήνες πρωταρχικά να μου πει: ξέρεις τι λέει, θα έχεις καλυφθεί προσωπική σε 6 μήνες. Και να μπω στο νοσοκομείο να κάνω μια αυτή πριν να συμβεί το κακό. Λοιπόν, αυτό δεν είναι μόνο στο EKG, είναι παντού. Είναι στα θερμόμετρα, είναι στα γλυκόμετρα, είναι στα οξύμετρα, είναι στο ultrasound. Φανταστείτε! Εντάξει, ζούμε και στην Αλεξανδρούπολη, ζούμε και στην Αμερική, ζούμε και στην Αθήνα. Φανταστείτε του ανθρώπου που ζουν στην Ινδία, μακριά στου αγρού, που πρέπει να πάνε 8 ώρες με το τρένο σε ένα κέντρο που υπάρχει ένα νοσοκομείο για να κάνουν αυτές τις μετρήσεις και μετά 8 ώρες πίσω. Δεν χρειάζεται πια αυτά. Θα αλλάξει όλο το healthcare. Θα είναι, εδώ θα γίνει και η κέρια. Και φυσικά βέβαια, εντάξει, από μια πλευρά έχουμε τα αυτοκίνητα που είναι πάρα πολύ τεχνολογικά. Αλλά εδώ μιλάμε ότι τα αυτοκίνητα θα γίνουν connected. Δηλαδή το WiFi να πούμε. Τα αυτοκίνητα σήμερα έχουν πολλών ειδών αισθητήρες και εάν πιστεύετε ότι η τεχνολογία δεν είναι για εσάς, θα το ξανασκεφτείτε, διότι μεταξύ του προνοϊού σας, του τηλεφώνου σας, του κινητού, κατά δύο appliances που έχετε στο σπίτι και το αυτοκίνητό σας, έχετε πάνω από 200 microchips τα οποία σας εξυπηρετούν καθημερινά και το ξέρετε. Ούτε το ξέρετε. Έχεις αισθητήρες για το σπίτι, για την ταχύτητα του αυτοκίνητου, έχεις αισθητήρες για το air, για τη σακούλα, το airbag, έχεις αισθητήρες για το impact, αν χτυπήσεις κάτι, τι γίνεται. Και αυτά, εντάξει, ήταν αυτοί οι αισθητήρες που χρησιμοποιούσαν μέσα στο αυτοκίνητο παλιότερα, για να το αυτοκίνητο να απαντήσει μόνο. Τώρα, αυτά τα δεδομένα των αισθητήρων θα στέλνουν στις εταιρείες αυτοκινητοβιομηχανίας, και η εταιρεία αυτοκινητοβιομηχανία θα μετράει, θα αναλύει αυτά τα πράγματα και θα μπορεί να σου λέει: ξέρεις φίλε, έχεις ένα πρόβλημα στη μηχανή σου και να σου στέλνει ένα μήνυμα στο παντρά στο αυτοκίνητο που μιλάς. Πήγαινε στον τάδε δίλα που φτιάξει τώρα. Και όχι να μείνει σαμανά στον δρόμο για να καλύψει ότι έσπασε τη μηχανή. Βέβαια, αυτό που μιλάνε πάρα πολύ οι futurists, οι μελλοντολόγοι, είναι ότι θα πάμε σε αυτοκίνητα που θα είναι driverless, δηλαδή θα δουλειάσουν το μόνο. Αυτό που βλέπετε είναι το Tesla, το αυτοκίνητο, το οποίο είναι ηλεκτρικό και έχει τα πολύ μεγάλα κατρά εδώ. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ φοβερό. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα έχω το αυτοκίνητο να με πηγαίνει και να εξαρτώ με το αυτοκίνητο, τη στιγμή υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούν να συμβούν στον δρόμο. Αλλά αυτό μπορώ να πιστέψω είναι αυτό που δοκιμάστηκε στα Πίκαλα. Αυτό έχει να κάνει με το ηλεκτρικό κολοφορείο, χωρίς οδηγό, το οποίο ουσιαστικά κάνει ένα πολύ σημαντικό γρήγορο tour σε ένα μέρος το οποίο ξέρεις ότι είναι το ίδιο πράγμα που κάνεις. Δεν το αλλάζει, δεν έχει συνθήκες που αλλάζουν είτε με βροχή, είτε με τον δρόμο, είτε με τον μεθυσμένο τον οδηγό που σε πλησίαζε οτιδήποτε. Εντάξει, αυτό λοιπόν παίζει πάντα. Πολλά πράγματα και ιδιαίτερα στην έξυπνη στο εξυπνοσύνη και όπως παίζει πάλι το γεγονός ότι σήμερα τα αυτοκίνητα έχουν όλα αυτά τα sensors γύρω-γύρω για να σε βοηθάνε να αποφύγεις όταν παρκάρεις ή οτιδήποτε να χτυπήσεις το αυτοκίνητο, αλλά αυτά εξελίσσονται σε ένα στυλ το οποίο το αυτοκίνητο πια θα αποφέρει δυστυχήματα γιατί θα ξέρει ότι ήδη αυτό το κινητό είναι πολύ κοντά στο όλο αυτοκίνητο από τα sensors και μόνο, από τους αισθητήρες και μόνο. Μεγάλη δουλειά. Ας πούμε λίγο για το agriculture, για το farming, εντάξει. Θα μπορείς πια με βάση τα internet of things, θα κάνεις να παρακολουθείς πώς είναι η παραγωγή, θα παρακολουθείς τα τρόα, θα παρακολουθείς αποθήκες που μαζεύεις το πράγμα, να παρακολουθείς τη γη και τη θερμοκρασία της γης, την υγρασία της γης. Και αν μπορεί να το κάνει αυτό, θα έχει πάρα πολλά ωφέλη. Όπως για παράδειγμα το GIF, δηλαδή η παραγωγή θα μεγαλώσει, θα μπορέσει να έχει πολύ καλύτερη ποιότητα σε αυτά που βγάζει, θα μπορεί να κάνει διάγνωση από τι διάφορε αρρώστιε πολύ νωρίτερα. Και όχι όταν θα έχει ούτε να τραβεί μισή σοδιά. Θα μπορεί να δει το στρες στο νερό κλπ. Και όλα αυτά γίνονται βάζοντα αισθητήρε στα διάφορα μέρη. Εντάξει, μπορεί να βάλει αισθητήρε στην Αγελάδα και η Αγελάδα θα σου στέλνει SMS ότι εντάξει, κάτι έγινε εδώ πέρα. Θα το πούμε σε δύο λεπτά. Και αυτό το πράγμα, όλα αυτά τα δεδομένα μαζεύονται σε αυτό που λέμε Big Data, τεράστια δεδομένα.
Και τι γίνεται, έχεις ουσιαστικά διάφορα πράγματα σε μια φάρμα. Έχεις από drones, τα οποία είναι σήμερα, αυτό που βλέπετε εδώ πέρα αριστερά είναι ένα flying drone, τα οποία ουσιαστικά πάνε γύρω στη φάρμα, παίρνουν φωτογραφίες, τις κολλάνε μαζί, κοιτάνε το, πετάνε report και στους τεστ να σου δείξουν πώς είναι όλος ο αρρώστος, και φυσικά μπορούν να κοιτάξουν πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις από αυλούς, να δουν αν υπάρχουν περιοχές που είναι σε στρες ή όχι, και να σου στείλουν reports, εντάξει. Άγκριβος είναι αυτά τα κόκκινα πραγματάκια εδώ, τα οποία είναι ρομποτάκια. Τα οποία ρομποτάκια μπορούν να σε βοηθήσουν να βάζεις τις σπασπόρια, να κάνεις fertilization και ουσιαστικά να μαζεύεις και, και τα σταφύλια σου όταν έρθει η ώρα. Αυτό λέγεται precision farming. Διότι ουσιαστικά ξέρεις ακριβώς, αφού έχεις στείλει τα drone σου, πού θα πας να ψάξεις να μαζέψεις σωδιά. Και φυσικά έχουμε και smart tractors, τα βλέπετε εδώ πέρα smart tractors, τα οποία ουσιαστικά είναι GPS controls, όπως το πληροφορείο στα τρίκαλα, τα οποία αυτά ακολουθούν ορισμένε μια δρομή που είναι optimized και μαζεύουν δεδομένα σε σύγκριση με αυτά τα μέρη που περνάνε. Αλλά αυτά τα τάκτερ είναι η μεγάλη δουλειά που εξελίσσεται σήμερα πάρα πολύ. Είναι άρεσε ένα απλό προϊόν. Η εταιρεία που έφτιαχνε τα κτέρ έφτιαχνε ένα προϊόν και μετά του βάζει και δύο εισιτήρε και ένα iPad και μπορεί να παίρνει δεδομένα από τη δική κλπ. Οπότε είναι έξυπνο το προϊόν. Μετά του βάζει και ένα WiFi για να φτιάξει τα δεδομένα του στα κεντρικά, να πούμε. Οπότε έχει γίνει έξυπνο συνδεδεμένο προϊόν. Και όταν το προϊόν έχει και συνδεδεμένο, μπορεί ουσιαστικά να στέλνει δεδομένα και να δημιουργηθεί αυτό που λέμε το Farm Equipment System, που ουσιαστικά όταν αυτό το τρακτέρ δίνει τα δεδομένα, μπορεί να είναι integrated με τη φάρμα και όταν έχεις και άλλα πράγματα, όπως και γελάδες που στέλνουν SMS και οτιδήποτε, να έχεις ένα σύστημα των συστημάτων, όπως λέμε, το οποίο ουσιαστικά να μανατζάρει και να διαχειρίζει το όλη φάρμα. Μηχανές. Μιλήσαμε για τρακτέρ, αλλά υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν μεγάλα πηγά, υπάρχουν γερανοί. Αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ expensive, είναι πολύ ακριβά assets, όπως λέμε. Πώς θα κάνεις με την έννοια αυτά. Ιδιαίτερα όταν είναι στον δρόμο, εντάξει. Γίνεται μια ζημιά, είναι στον δρόμο, πρέπει να στήσεις μέσα το γερανό, το πάρει, το μαζέψει, να δεις ποια είναι η ζημιά και κοστίζει πάρα πολλά λεφτά. Φαντάσου τώρα να βάλεις στήριες μέσα σε αυτά τα πράγματα και να μπορείς να μαζεύεις δεδομένα με το πώς λειτουργούν. Πώς λειτουργεί τα λάδια, πώς λειτουργεί η αντλία της βενζίνης, πώς λειτουργεί η μία αντλία ή η άλλη κλπ. Και αυτά τα δεδομένα να πηγαίνουν μέσα, να τα κοιτάς και να μπορείς να κάνεις αυτό που λέμε CBM, Condition Based Maintenance. Δηλαδή, να μπορείς να κάνεις συντήρηση με βάση τα δεδομένα που σου στέλνουν τα έξυπνα εργαλεία σου από μακριά. Μια πάρα πολύ σημαντική αγορά στην οποία οι Έλληνες έχουν παρουσία. Και φυσικά για αυτούς που έχετε εργοστάσια που φτιάχνουν, που πακετάρουν τρόφιμα ή πακετάρουν, αν θέλετε, μποτίλες με υγρά και διάφορα, βάζοντας αισθητήρες μέσα στο εργοστάσιο και μετρώντας την είσοδο και την έξοδο από κάθε κομμάτι του εργοστασίου και ουσιαστικά βάζοντας αυτά, παντρεύοντας αυτά με τους suppliers και να έχεις αυτό που λέμε το corporate dashboard, μπορείς ξαφνικά όλο το εργοστάσιο να αρχίσει να δουλεύει πάρα πολύ πιο καλύτερα και η παραγωγή είναι μεγαλώσει. Μπορεί ουσιαστικά η χωρητικότητα του εργοστασίου που ήταν α και εμείς παίρναμε τη μισή παραγωγή από το α, από τη χωρητικότητα πόσο γρήγορα να διπλασιαστεί, αυτό είναι πάρα πολύ καλό για την πίστη. Και ουσιαστικά το πιο σημαντικό επίσης είναι αυτό που λέμε οι έξυπνες συνδεδεμένες πόλεις. Είναι μια μεγάλη ιστορία αυτή, η οποία ξεκινάει στην Ευρώπη. Και ουσιαστικά είναι τα διάφορες υπηρεσίες που φτιάχνουν οι πόλεις για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που ζουν μέσα να έχουν μια καλή ζωή. Ουσιαστικά με το WiFi, υπηρεσίες
με το smartphone, πώς να πας, ποιες, ποια είναι τα αξιοθέατα που να δεις. Ο Ξεναγός, μάλιστα, από την Πρίσμα, έχει κάνει μια καλή δουλειά στην υπόθεση και αυτό βοηθάει, ουσιαστικά, να έχει μια πολύ καλύτερη ζωή στην, στη ζωή, στην πόλη. Το Άμστερνταμ έχει διάφορα πράγματα ενδιαφέροντα. Ένα πράγμα που είναι ενδιαφέροντα στην Μπάρκα στην Ελλάδα είναι το smart parking, που μαζεύουν δεδομένα και σου στέλνουν στο κινητό σου τηλέφωνο διάφορα μηνύματα ότι αν πας εκεί θα υπάρχει πάρκι να παρκάρεις, άρα δεν χρειάζεται να πας δύο γύρω να ψάχνεις. Και υπάρχουν και πολλές τεχνικές εταιρείες οι οποίες κατάλαβαν ότι ο κόσμος αλλάζει, το περιβάλλον αλλάζει, η αγορά αλλάζει και προχωράνε να δώσουν λύσεις σε θέματα και σε businesses οι οποίες θα βοηθήσουν τις διάφορες επενδύσεις που σκέφτεσαι να κάνετε. Για παράδειγμα, ο Κέντρος, αυτό που κάνει από την, το αγροτικό, όταν μαζεύεται τα διάφορα πράγματα, τον καφέ, τα φρούτα κλπ. Και μπαίνουν αυτά για να γίνουν distribute στην αγορά, εντάξει. Εκείνο το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι ότι 10% από τα προϊόντα του κόσμου χαλάνε στην μεταφορά. Και αυτό είναι ένα δισεκατομμύριο δολάρια χασούρα. Και φυσικά αυτή η χασούρα δεν είναι μόνο χασούρα, είναι και οι χώρες που είναι φτωχές. Είναι. Τι κάνει λοιπόν ο Κένταλος, σου δίνει ένα αισθητήρα, τον βάζει σε διάφορα σημεία στον αγρό, τον βάζει σε διάφορα σημεία στα τσουβάλια και ουσιαστικά μαζεύει δεδομένα και σου λέει πώς μπορείς να κλειτώσεις, να μην χαλάσεις τροφή. Άμα υπάρχουν μέσα έντομα, σου λέει τι γίνεται και τι μπορεί να κάνεις για να πείουν από μέσα και όλα αυτά. Ενώ μια άλλη εταιρεία, Sensor, κάνει κάτι διαφορετικό. Σου δίνει εισιτήρες, τους βάζεις στον αγρό. Αυτή η εισιτήρια με το Wi-Fi στέλνει δεδομένα για να δεις πόσο ο αγρός πηγαίνει και ποια είναι η θερμοκρασία, αν όλα πηγαίνουν καλά, αν τι κλίματα για να σου μεγαλώνει. Και ουσιαστικά παίρνεις alerts, παίρνεις notifications στο τηλέφωνό σου ή στο κομπιούτερ σου τι να κάνεις και ουσιαστικά παίρνεις αποφάσεις πιο γρήγορα για να ανεβάσει την παραγωγή σου. Και αυτό μπορεί να το κάνουν σε κλιματαριές, μπορεί να το κάνουν σε greenhouse, μπορεί να το κάνουν σε πατάτες, στο open field, μπορεί να το κάνουν σε όλα. Μία μικρή παρένθεση, να σας δείξουμε Αμερική. Είμαστε στην Ελλάδα τώρα, να σας δείξουμε τι γίνεται στην Αμερική. Αυτό που βλέπετε είναι το εργοστάσιο της Tesla, το οποίο αυτή τη στιγμή το φτιάχνουν. Και σε 4 χρόνια θα έχει παραγωγή 500.000 αυτοκίνητα. Μα πώς είναι να το να φτιάξει ένα εργοστάσιο που θα ανεβάσει την παραγωγή σε 500.000 αυτοκίνητα και να μην ξοδεύει ένα βάτ από ενέργεια? Βλέπετε από πάνω στο εργοστάσιο 1.200. Εντάξει, ούτε ένα βάτ από ενέργεια. Λοιπόν, για να μην μπαίνουμε σε πολλές τέτοιες λεπτομέρειες, αυτό είναι εύκολο που κάνεις όταν είσαι ο μοναδικός πελάτης του εργοστασίου, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο να το κάνεις όταν είσαι μια εταιρεία που δίνει ενέργεια και έχεις αυτή τη φάρμα που θέλεις από τους χιλιάδες, η οποία ουσιαστικά σερβίρει μια πόλη. Στην πόλη έχεις το demand, τη ζήτηση από την ενέργεια, να αλλάζει. Πώς το λοιπόν μανατζάρεις όλο αυτό και πώς το κάνεις έτσι ώστε να μην μείνουμε από ηλεκτρικό? Ουσιαστικά πάλι το ίδιο κόλπο, βάζουμε εισιτήρια στη φάρμα, μαζεύουμε δεδομένα, αναλύουμε τα δεδομένα και με βάση αυτά μπορούμε να αποφασίσουμε που θα ανοίξουμε ή που θα δώσουμε χωρητικότητα για ενέργεια. Μια άλλη ελληνική εταιρεία η οποία έχει πάρα πολύ παρουσία σε αυτό που λέμε embedded design είναι όλα αυτά τα έξυπνα αντικείμενα. Έχουν μέσα κάμερες για να παίρνουν φωτογραφίες ή για να κάνουν monitor πράγματα ή ακόμα να μπορούν να αναλύσουν την είδηση του ματιού. Αυτή λοιπόν η εταιρεία μαζεύει δεδομένα, τα φέρνει σε ένα μεγάλο center και ουσιαστικά τα βάζει σε ένα εγκέφαλο όπου μαθαίνει. Και μαθαίνοντας μπορεί να βοηθήσει τις διάφορες καταστάσεις, πώς θα βελτιώσουμε τη ζωή μας. Μια άλλη εταιρεία μαζεύει όλα τα δεδομένα από όλα τις έξυπνες πόλεις, την ενέργεια, το ό,τι κλπ. Και σου δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα να αναλύσεις τι πάει καλά και τι πάει καλά. Η Μικρέλ έμαθε, κατάλαβε ότι αν δεν παίξει και αυτή στο IoT δεν θα παίξει μπάλα, οπότε αυτό που κάνει είναι έχει ουσιαστικά το ρύθμι των έκου. Όταν κάνεις infusion, θεραπείες από infusion, μπορείς να παρακολουθείς από μακριά προς πάνω.
Και μια τοπική εταιρεία στην Κομωτινή εκεί πέρα είναι μια εταιρεία που πιστεύω έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά που βάζουν αισθητήρα. Ο αισθητήρας αυτός έχει καλωδιάκια μέσα στο, στο παντελόνι οτιδήποτε και ουσιαστικά μπορείς να μετρήσεις τους μυς όταν ένας άνθρωπος κάνει άσκηση και να δεις ποιοι από τους μυς ουσιαστικά δουλεύουν ή όχι και ποιοι μαθαίνουν, ποιοι μεγαλώνουν, ποιοι πονάνε κλπ. Και να δώσεις, εάν θέλεις, και δίνει επίσης advice πώς να κάνεις άσκηση για να μην, για να μην ουσιαστικά έχεις προβλήματα κλπ. Και, και τελειώνουμε για να, για να πούμε ένα πολύ σημαντικό πράγμα, ότι οι αισθητήρες, όπου και να τους βάλετε, χρειάζονται και θα βοηθήσουν να μεγαλώσετε την business σας. Η Prisma, που είναι μια τοπική εταιρεία, ήταν μια connect εταιρεία που ξαναγώ. Δηλαδή έδινε services και μετά έφτιαξε το Prisma Send που έβαζε εισιτήρες σε υδροελικτικά πλάνα κλπ. Αλλά η μεγάλη, το μεγάλο ανέβασμα της Prisma έγινε όταν η Prisma έβαλε τους εισιτήρες σε πλοία. Και βάζοντας τις εισιτήρες σε πλοία, τα πλοία μπορούν να στέλνουν τώρα δεδομένα στους ναυπηγούς, στους owners, στους operators κλπ. Και ουσιαστικά να μπορέσουν να τους βοηθήσουν να κατεβάσουν πάρα πολύ τα έξοδα σε πετρέλαιο και να ανεβάσουν την, να βελτιώσουν την λειτουργία των πλοίων και παράλληλα να μαζεύουν τόσα δεδομένα τα πλοία που να βοηθήσουν τις ασφαλιστικές εταιρείες, να βοηθήσουν όλους αυτούς που αναμεγνύονται στο οικονομικό σύστημα shipping της Ελλάδας. Και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Και από εδώ πέρα έχεις τους άκρες, τους freight forwarders κλπ. Όταν λοιπόν μαζεύεις δεδομένα, μπορείς να κάνεις monitor από μακριά διάφορα πράγματα και ουσιαστικά μπορείς να κάνεις control και μάνα. Αυτό λοιπόν είναι πολύ βασικό στοιχείο σε οποιαδήποτε επιχείρηση κάνετε. Αυτό όμως που συμβαίνει όταν τα κάνεις σωστά είναι ότι προχωράνε τα επόμενα δύο στάδια της οριμότητας στο IoT, που είναι το optimization που γίνεται από μόνο του και η αυτονομία που γίνεται από μόνο του. Είναι σαν το σκάκι. Όταν μαθαίνεις κάτι και μιλάς και λες και κάνεις διάφορες κινήσεις, αλλά όσο μεγαλώνεις και μαθαίνεις καλύτερα, μπορείς να προβλέψεις και 4 και 5 και 6 κινήσεις μπροστά. Άρα να αποφασίσεις και να δώσεις τη συνταγή ποια είναι η κίνηση τώρα. Και για να τελειώσουμε, το βασικό μήνυμα που θέλω να σας δώσω είναι ότι ό,τι θα κάνετε, ό,τι δουλειά θα κάνετε, πρέπει να φέρετε μέσα σε αυτό μια δόση τεχνολογίας. Μπορεί να σας κουράζει, αλλά ουσιαστικά αν το δείτε, δεν υπάρχει τίποτα από εκείνο που πρέπει να μάθετε. Θα φέρετε τους τεχνικούς να μιλάνε τη δουλειά. Και με κάνοντας τα προϊόντα της έξυπνα και κάνοντας το λειτουργικό κομμάτι της επιχείρησης της έξυπνο, μπορείτε να έχετε φοβερά αποτελέσματα. Και εδώ πέρα έχουμε, κοιτάμε διάφορες businesses, μπορώ να σας πω χιλιάδες παραδείγματα πως άλλες επιχειρήσεις έχουν ωφεληθεί από αυτό και προσανέβηκαν πάρα, πάρα πολύ γρήγορα επειδή βάλανε εισιτήρες. Μπορώ να πω επίσης χιλιάδες παραδείγματα από ανθρώπους που οι δουλειές τους πήγανε πάρα, πάρα πολύ καλά επειδή πήγανε και δουλεύσαν σε εταιρείες που έχουν αυτές τις εισιτήρες. Εισιτήρες λοιπόν είναι το κλειδί. Πρέπει να κοιτάτε αυτό, διότι εάν έχετε εισιτήρες, η έκρηξη μέχρι θα γίνει και αν δεν μπορείτε να δείτε τι γίνεται, θα σας φάνε. Αν έχετε εισιτήρες, θα μπορείτε να είστε στην συγκατάσταση να φάτε και όχι να σας φάνε. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια, αλλά ουσιαστικά το μήνυμα που θέλω να σας αφήσω είναι ότι ό,τι επένδυση κάνετε στη ζωή σας, κοιτάξτε αυτή την έκρηξη, διότι θα έχει μια επίδραση στη ζωή σας. Αυτό, 13, έφαγα 20 λεπτά, 26 λεπτά. Έχουμε τίποτα ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τόμ. Υπάρχει κάποια ερώτηση, θέλετε κάτι?